Υπάρχουν και πνευματικοί ακόμη που διαφωνούν στα σημεία αυτά. Δηλαδή ισχυρίζονται ότι αυτό δεν είναι για τον κόσμο και μάλιστα χρησιμοποιούν και τους ιερούς πατέρες. Χωρίζουν τους πατέρες σε νηπτικούς και σε κοινωνικούς και προβάλλουν στον κόσμο τους λεγόμενους κοινωνικούς, γιατί η διδασκαλία τους είναι περισσότερο προσγειωμένη, ενώ των άλλων, των νηπτικών δηλαδή, είναι για τα μοναστήρια. Δεν ξέρω κατά πόσον οι γνώμες αυτές είναι αληθινές. Γέροντας, θίγεται ένα μεγάλο θέμα που έχει πολλές προεκτάσεις και πολλές πλευρές και επομένως απαιτεί πολύ χρόνο. Δεν μπορώ όμως να μην δώσω μερικές γενικές απαντήσεις. Πρώτα, πάτερ μου, δεν είναι δυνατόν να χωριστούν οι πατέρες στεγανά σε νηπτικούς ή μυστικούς ή σε κοινωνικούς, όπως επίσης δεν μπορεί να χωριστεί η θεολογία σε μυστική και μη μυστική ή και πνευματική ζωή σε κοσμική και μοναχική. Δηλαδή, άλλες διδασκαλίες είναι για τον κόσμο και άλλες για τον μοναχό. Γιατί η θεολογία της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας είναι μυστική και όλη η πνευματική ζωή είναι ασκητική. Έτσι, όλοι οι Άγιοι Πατέρες έχουν κοινό φρόνημα, κοινή ζωή, κοινή διδασκαλία. Όλοι έχουν αποκτήσει τη μακαρία κατάσταση της θεώσεως, έχουν χριστωθεί και χριστοποιηθεί και μέσα τους δρά και ενεργεί το Άγιο Πνεύμα. Έτσι οι νηπτικοί πατέρες είναι πάντοτε και κοινωνικοί και οι λεγόμενοι κοινωνικοί είναι οπωσδήποτε νηπτικοί. Δηλαδή η κοινωνικότητα των πατέρων είναι πάντοτε απόρρια της νηπτικότητας. Όσοι από αυτούς ασχολούνται με κοινωνικά θέματα δεν είναι απλώς κοινωνιολόγοι ή ψυχολόγοι ή ηθικολόγοι ή παιδαγωγοί, αλλά θεολόγοι με όλη τη σημασία της λέξεως. Ζουν πρώτα αυτοί το Θεό και έπειτα προσπαθούν να βοηθήσουν τον άνθρωπο να τον ζήσει. Άρα η κοινωνικότητά τους είναι διάσταση της θεολογίας, δηλαδή της εν Χριστώ ζωής, που είναι η ζωή εν Αγίω Πνεύματι και η ζωή εν τη Εκκλησία. Πράγματι η Εκκλησία είναι ο χώρος της Ορθοδόξης Θεολογίας και η θεολογία είναι η φωνή της Εκκλησίας. Όλοι τους έχουν κοινά σημεία, δηλαδή είχαν ορθόδοξη θεολογία, εκκλησιαστικό φρόνημα και ιερατική ή μοναχική βιωτή. Επομένως είναι μεγάλο λάθος όταν τους χωρίζουμε στεγανά σε νηπτικούς και κοινωνικούς, γιατί αυτή η διάσπαση έχει πολλές επιπτώσεις στην πνευματική ζωή και καταλήγει σε βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Δεν νομίζετε όμως ότι υπάρχουν μερικοί πατέρες όπως ο Μέγας Βασίλειος ή ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος που μίλησαν πολύ για τα κοινωνικά προβλήματα που έρχονται πιο κοντά στο λαό? Βεβαίως. Μόνο, όπως είπα και προηγουμένως, προέχει να γίνονται μερικές απαραίτητες διευκρινήσεις. Πρώτον, δεν σημαίνει ότι αυτοί δεν ζούσαν με τα δάκρυα την ύψη και την προσευχή. Δηλαδή, να μην ξεχωρίζεται η κοινωνική διδασκαλία από την εσωτερική ζωή τους. Να μην διασκυπάται ο Ιερός Πατήρ, γιατί διαφορετικά να εκλειφθεί σαν ένας κοινωνιολόγος ή εθνικολόγος. Και υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ του κοινωνιολόγου και του θεολόγου. Ξεκινούν από διαφορετικά κίνητρα και βάσεις. Η ανθρωπολογία τους είναι πολύ διαφορετική. Δεύτερον, αν μερικοί μίλησαν περισσότερο για τα κοινωνικά προβλήματα, το έκαναν γιατί είχαν λάβει πληροφορία από τον Θεό ότι έτσι έπρεπε να μιλήσουν στο συγκεκριμένο άνθρωπο που ζούσε στο συγκεκριμένο χώρο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο λόγος του προφήτου, του Αποστόλου και του Αγίου λέγεται ανάλογα με την ωριμότητα και την πνευματικότητα του λαού στον οποίο απευθύνονται. Αν ο λόγος έχει μία ατέλεια, αυτό δεν οφείλεται στη διαφορετική αντιμετώπιση και νοοτροπία του Ιερού Πατρός, αλλά στην αδυναμία του κόσμου να καταλάβει κάτι ανώτερο. Όχι ότι το εννοεί ο πατήρ, αλλά δυνατή να καταλάβει το ποιμνίο. Αφήνω ότι σε πολλά κοινωνικά έργα φαίνεται καθαρά το ησυχαστικό πνεύμα. Ας πάρω όμως την περίπτωση του Ιερού Χρυσοστόμου που μου ανέφερες προλίγου για να γίνω πιο συγκεκριμένος. Ο Ιερός Χρυσόστομος θεωρείται σαν κοινωνικός και κατάλληλος να διαβαστεί από τον κόσμο. Πολλοί αναφέρουν τη διδασκαλία του γύρω από διάφορα κοινωνικά και ηθικά θέματα, αγνοούν όμως ότι ο ίδιος έζησε ησυχαστική και ασκητική και ασκητικά με την ύψη
τα δάκρυα, το πένθος, την αδιάλυτη προσευχή, τη μνήμη του θανάτου κλπ. Αν ένας ησυχαστής μοναχός διαβάσει τα έργα του, αμέσως συλλαμβάνει τον ησυχαστή πατέρα. Θα σας αναφέρω ένα κομμάτι από την Αγία Διδασκαλία, από την Αγία του Διδασκαλία, και είπε: θα επιδιώξω να κάνω μερικές παρατηρήσεις. Μιλάει για την ευχή, την προσευχή γενικότερα, την αξία της, και ότι για να έχει καρπούς πρέπει να γίνεται με διάνοια συγκεντρωμένη και καρδιά πληγωμένη από την αίσθηση της μετανοίας. Μέγα όπλον ευχή, θησαυρός ανελιπής, πλούτος μήποτε δαπανόμενος, λιμήν ακύμαντος, γαλήνης υπόθεση και μυρίων αγαθών ρίζα και πηγή, και μη τηρεστεί η ευχή και αυτής της βασιλείας δυνατοτέρα. Ευχή δε λέω ούτην υψηλή ταύτην κεραθυμίας γέμουσαν, αλλά την μετευτενίας γινωμένη και οδυνωμένης ψυχής, μετασυντεταμένης διανοίας. Αυτή χαριστήν η προς ουρανών αναβαίνουσα, διεθερμένομεν τίνιν το σύνειδος, θλίψομεν την ψυχή, τη μνήμη των αμαρτημάτων, θλίψομεν ούχι να στεναχωρήσομεν, αλλά ή να ακουστεί να παρασκευάσομεν, ή να νύφιν ποιήσομεν και γρηγορένε και αυτόν άπτεστε των ουρανών, ουδέν ούτω φυγαδεύει ραθυμίαν και ολιγορίαν, όσο δίνει και θλίψει πανταχώθεν, συνάγουσα την διάνοια και προς εαυτήν επιστρέφουσα. Ο θλιβόμενος ούτω και ευχόμενος πολύ μετά την ευχήν, εις την ψυχή του εαυτού την οδύνην εισηκήσε δυνήσιτε. Και στη συνέχεια λέγει ότι όταν πείσει ο άνθρωπος τον εαυτό του πως είναι χειρότερος από όλους, τότε μόνο αποκτά απαρησία στην προσευχή. Με τον ίδιο τρόπο θα μιλήσω ο μεγαλύτερος ησυχαστής, πάτερ μου, συνέχισε. Μπορούμε να παρατηρήσουμε μερικά σημεία. Πρώτον, συνδέει την προσευχή στενά με την οδυνωμένη ψυχή και τη συντεταμένη διάνοια. Η διάνοια πρέπει να επιστρέψει εις αυτήν από τη διάχυσή της και να γίνει ολοκληρωμένη προσευχή. Δεύτερον, για να ενεργήσει αποτελεσματικά η προσευχή είναι απαραίτητο να προηγηθεί η θέρμανση της καρδιάς, που λέγαμε προηγουμένως, η καρδιά θερμαίνεται, η διάνοια επιστρέφει και έχουμε απόδοση στην προσευχή. Τρίτον, η θέρμανση αυτή της καρδιάς γίνεται με τη μνήμη των αμαρτημάτων, με την αυτομεμψία, με την αίσθηση ότι είμαστε χειρότεροι από όλους, υποκάτω πάσης της κτήσεως. Μόνο όταν ζούμε έτσι την προσευχή μπορούμε να αποκτήσουμε την πνευματική ειδονή, τη χάρη του Χριστού. Βλέπετε τον ησυχαστή πατέρα. Έμεινα κατάπληκτος από την ανάγνωση και την ανάλυση του χρυσοστομικού αυτού χωρίου. Μου έκανε εντύπωση αυτή η γνώμη του Ιερού Πατρός. Να κάνω μία διόρθωση. Βεβαίως, δεν είναι γνώμη ατομική του Ιερού Χρυσοστόμου, αλλά διδασκαλία της Εκκλησίας δι' αυτού. Δεν μπορούμε να μιλάμε για γνώμες των πατέρων σαν να τους θεωρούμε φιλοσόφους, κοινωνιολόγους, ηθικολόγους, αλλά για διδασκαλία των πατέρων σαν μέλη του ένδοξου σώματος του Χριστού που δέχονται τις ελάμψεις του Αγίου Πνεύματος. Ζώντας μέσα στην Εκκλησία αφανίζουμε το άτομο και γινόμαστε πρόσωπα, γινόμαστε ενεργήματα της Αγίας Τριάδος. Και η διάνοια ελάμπεται και γίνεται άμβωνας του Αγίου Πνεύματος. Κάθε μεγάλο έργο στην Εκκλησία αρχίζει από την υποταγή. Υπετάγησαν οι πατέρες με ελευθερία στο Θεό και αλλοιώθηκαν και έγιναν όργανα του Θεού, έζησαν και έπειτα μάλιστα μίλησαν για να βοηθήσουν και άλλους. Ευχαριστώ για τη διόρθωση. Κάντε όμως αγάπη να μου εξηγήσετε και κάτι ακόμη. Είπαν προηγουμένως πως όταν ένας ησυχαστής μοναχός διαβάσει τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο μπορεί να καταλάβει τον νηπτικό πατέρα. Γιατί εμείς δεν μπορούμε αυτό να το διακρίνουμε, αλλά τους θεωρούμε σαν κοινωνικούς απλώς ξένους από την εσωτερική αυτή ζωή? Αυτό γίνεται γιατί δεν ενεργεί πλούσια μέσα μας το Άγιο Πνεύμα. Η Αγία Γραφή, τα πατερικά έργα εγγράφουσαν με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και επομένως ερμηνεύονται και γίνονται αντιληπτά μόνο με τον φωτισμό αυτού. Αυτός που έχει το πατερικό φρόνημα, αυτός που έχει το Άγιο Πνεύμα, διαβάζοντας οποιονδήποτε πατέρα και οποιοδήποτε έργο του, θα αντιληφθεί τον ησυχαστή, τον νηπτικό, τον εγνοκότατο Κύριο εν πνεύματι Αγίου.
Οι Άγιοι αναγνωρίζονται μόνο από τους Αγίους, γιατί έχουν ομοίδια ζωής, κοινά βιώματα, κοινό τρόπο εκφράσεως. Μέσα από τις λέξεις που χρησιμοποιούν καμιά φορά και από τον τρόπο της εκφράσεως αντιλαμβάνονται την χάρη που δρά στον Άγιο Πατέρα. Διαβάζοντας παραδείγματος χάρη ένας θεόπτης της ευχές του Μεγάλου Βασιλείου που υπάρχουν στην ομώνυμη Θεία Λειτουργία, αμέσως καταλαβαίνει ότι ο Μέγας Βασίλειος και ότι δεν το λέγει ρητός, είδε το άκτιστον φως. Αν όμως τα διάφορα πατερικά έργα τα μελετήσουν κοινωνιολόγοι ή ηθικολόγοι χωρίς να έχουν Άγιο Πνεύμα, το ξεχωρίζουν και το διασπούν. Και μου φαίνεται πως αυτή η μεμονωμένη αποσπασματική χρήση των πατερικών χωρίων έξω από το ασχητικό πνεύμα για να υποστηρίξουμε τις ακάθαρτες και ανθρωποκεντρικές σκέψεις μας είναι η μεγαλύτερη αίρεση. Όταν βλέπουμε τον πατέρα έξω από το πνεύμα της ασκήσεως, της μετανοίας κλπ, τον διασπούμε. Και κάθε διάσπαση είναι αλλίωση. Έτσι έκαναν όλοι οι αιρετικοί. Χρησιμοποιούσαν χωρία χωρίς να καταλαβαίνουν, χωρίς να έχουν τις προϋποθέσεις να τα ερμηνεύουν σωστά. Επομένως το σύνθημα που υπάρχει σήμερα, το επάνωδο στους πατέρας για να εφαρμόζουμε όχι την μελέτη απλώς των πατερικών κειμένων, αλλά με την προσπάθεια να αποκτήσουμε τη ζωή των πατέρων. Να ζούμε στην Αγία Εκκλησία, να ζούμε με τα Άγια Μυστήρια, με τις Άγιες Αρετές, να πάψουμε να είμαστε άτομα και να ζούμε σαν πρόσωπα τίμια μέλη του Χριστού. Εκείνη τη στιγμή ήρθε κοντά μας ο χαριτωμένος, ο υποτακτικός, για να ρωτήσει τι θα μου προσφέρει. Ο γέροντας είχε τελείως απορροφηθεί και είχε λησμονήσει να τηρήσει την υποχρεωτική ευγένεια των μοναχών, να προσφέρουν κάτι σαν ευλογία. Για να το ευλογήσει και να δεχτεί την ευλογία της καλύβης. Ήταν τόση η πνευματική συζήτηση όσοι είχε εντελώς λησμονήσει. Ναι, φέρε κάτι στον πάτερ. Τι να φέρω, γέροντα, λουκούμι, γλυκό ή κάτι άλλο. Αφού έδωσε τη σχετική εντολή, άρχισε να μου εκθιάζει τον υποτακτικό αυτό. Δεν ήμουν άξιος να έχω τέτοιους υποτακτικούς. Ο Θεός για τις αμαρτίες μου με λυπήθηκε και μου στείλε αγγελούδια. Εγώ δεν έχω υποτακτικούς, αλλά αγγέλους που με υπηρετούν. Πώς να ευχαριστήσω τον Πανάγιο Θεό? Ιδίως αυτός ο υποτακτικός που μόλις ήλθε έχει σκέψεις μικρού παιδιού και αυτό είναι πολύ απαραίτητο για την εργασία της νοεράς προσευχής για την οποία συζητούμε. Διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες ότι αν θέλει κανείς να σωθεί πρέπει να γίνει ή μωρός ή μης μωρή δια Χριστών, δηλαδή κατά Χριστών σαλός, ή να γίνει παιδί. Εάν μη στραφείτε και γεννήσεστε ως τα παιδεία, μη εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών. Όλοι μας, έστω και αν κάνουμε τα μεγαλύτερα αμαρτήματα, με τη χάρη του Θεού, του Αγίου Πνεύματος, μπορούμε να αποκτήσουμε την πνευματική εφηβεία και το πνευματικό φρόνημα προς την ακακία, προς την κακία. Και να αποκτήσουμε το παιδικό φρόνημα προς την κακία. Ο νόμος της πνευματικής ζωής είναι αντίθετος προς τον νόμο της σαρκικής ζωής. Στη σαρκική ζωή ο άνθρωπος από νέος γίνεται σιγά σιγά γέρον. Ενώ στην πνευματική ζωή από γέρον, λόγω της αμαρτίας, γίνεται νέος, παιδί. Ο υποτακτικός έφερε σε ένα δίσκο την ευλογία της καλύβης, ένα λουκούμι και λίγο νερό. Πήρα το ποτήρι μου στα χέρια, ζήτησα την ευλογία του γέροντα και παρακάλεσα. Ευχηθείτε να γίνω παιδί τρελός. Υπάρχουν στιγμές που δεν μπορείς να ευχηθείς τίποτα γιατί σταματά ο λόγος και τότε αισθάνεσαι την ανάγκη μόνο να ζητήσεις ευχές και ευλογίες. Αυτό το ζεις το Άγιον Όρος και αυτό, γι' αυτό δεν εύχεσαι αλλά ζητάς ευχές. Ευλογείτε, ο Κύριος σου απαντούν. Ούτε καλημέρα, ούτε καλησπέρα, ούτε καληνύχτα. Σχεδόν οι μοναδικές άλλες παραλλαγές είναι καλές υπομονές, καλή αγρυπνία, καλό παράδεισο, καλό τέλος, καλή μετάνοια. Την ώρα που έλεγα ευλογείτε και έτρωγα το γλυκό κοίτα το λουκούμι, έλεγα μέσα μου να ζήσεις γέροντα χρόνια πολλά, να ζήσεις για να ζούμε και εμείς οι αμαρτωλοί. Βαθιά η οποία επεκράτησε, διέκρινα το γέροντα να λέγει την ευχή. Βρισκόταν σε τέτοια θέση ώστε να γίνεται αντιληπτό ότι βρισκόταν σε θεία αρπαγή. Πολύ δυσκολεύτηκα να μιλήσω, όμως έπρεπε. Γέροντα, να σας διακόψω για να συνεχίσω.
Ξέρω ότι η παρουσία μου είναι ξένη τροποντίνα σε αυτό το περιβάλλον. Είμαι ένα παράσιτο που δυσκολεύει τη ζωή σας και... Όχι, 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 μην το λέγεις αυτό. Γιατί εμείς σας δεχόμαστε σαν αδελφό μας που ζείτε στον κόσμο και αγωνίζεστε τον καλό αγώνα και έχετε χάρη από το Θεό. Πού να συγκριθεί η χάρη που εμείς έχουμε με τη δική σας, γέροντα? Και όμως εσείς έχετε περισσότερη χάρη από μας, γιατί όπου επεπλεώνασεν η αμαρτία, υπερπερίσσευσεν η χάρη. Σας στέλνει περισσότερο έλεος ο Θεός για να σας συγκρατεί με την αγάπη Του. Σας αγαπά περισσότερο ο Θεός. Το δέχομαι σαν έκφραση της ταπεινώσεώς σας, είπαν οι κειμένους από την αγάπη Του και την ταπείνωση. Θέλω όμως να συνεχίσω, γιατί εδώ ερχόμαστε να ωφεληθούμε έστω και το τελευταίο λεπτό της ώρας. Λέγατε προηγουμένως για τη θέρμανση της καρδιάς, ότι αυτή επιτυγχάνεται με τη σκέψη της κολάσεως, του παραδείσου, της αμαρτωλότητάς μας κλπ. Μήπως όμως αυτό δημιουργεί προβλήματα? Προηγουμένως εσείς λέγατε ότι πρέπει να κάνουμε αφάνταστη προσευχή, ο νους να είναι ασχημάτιστος. Μήπως όμως αυτές οι εικόνες εμποδίζουν την καθαρά προσευχή? Πρώτα θέλω να τονίσω ότι αυτές οι σκέψεις δεν είναι σκέψεις απλώς. Δεν είναι φαντασία, αλλά νοερή εργασία. Δεν σκεπτόμαστε απλώς, αλλά ζούμε. Παραδείγματος χάρη, είπαμε για λίγα λεπτά της ώρας σκεπτόμενος την κόλαση και ότι αυτός είναι ο αξιότερος τύπος για μένα, λόγω των πολλών αμαρτιών μου βρέθηκα σε εκείνο το απελπιστικό σκοτάδι. Δοκίμασα τους αφορήτους πόνους και την ανέκφραστη οδύνη της. Και αφού συνήλθα από αυτή την κατάσταση, όλο το κελί μου βρωμούσε. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τη βρώμα της κολάσεως και τον πόνο των κολασμένων. Τώρα περισσότερο κατάλαβα ότι βρισκόμουν μπροστά σε έναν Άγιο Γέροντα που κρατά το νου του στον Άδη. Τον άφησα να συνεχίσει χωρίς να σχολιάσω το παραμικρό. Έπειτα αυτή η προθέρμανση με αυτές τις σκέψεις γίνεται πριν από την προσευχή, γιατί όταν αρχίσει μετά τη θέρμανση η καρδιά να προσεύχεται, απαγορεύεται κάθε σκέψη γύρω από τα θέματα αυτά και επιδιώκουμε την προσήλωση του νου και της καρδιάς στις λέξεις της ευχής. Έτσι επιτυγχάνεται το αφάνταστο για το οποίο οι πατέρες τόσα είπαν. Να είναι δηλαδή ανίδεος και αφάνταστος όμως. Η προσευχή είναι ένας αγώνας. Ενισχύει τον αγώνα του πιστού εναντίον του διαβόλου και αυτή η ίδια είναι ένας οδυνηρός και αιματηρός αγώνας. Η προσπάθειά μας είναι να συγκεντρώνουμε το νου μας στις λέξεις της ευχής. Να καταστήσουμε το νου μας κοφό και άλαλο με κάθε σκέψη, είτε καλή είτε κακή, που θα μας φέρει ο πονηρός. Δηλαδή να μην ακούμε τις έξωθεν ερχόμενες σκέψεις, ούτε το να απαντούμε σε αυτές. Χρειάζεται τελείως να τις περιφρονούμε και να μην θέλουμε να συζητήσουμε μαζί τους. Με κάθε τρόπο να επιδιώκουμε λοιπόν την πλήρη αφωνία του νου μας, διότι μόνο με την ενέργεια αυτή μπορούμε να διατηρήσουμε την ψυχή μας σε ηρεμία, ώστε να μπορεί να ενεργήσει αποτελεσματικά η ευχή. Είναι γνωστό δε ότι από το νου οι σκέψεις οδηγούνται στην καρδιά και την ταράσουν. Ο ταραγμένος νους ταράσει και την ψυχή. Όπως ο άνεμος εγείρει τα κύματα στη θάλασσα, έτσι και ο άνεμος των σκέψεων εγείρει κύματα στην ψυχή. Η προσοχή είναι απαραίτητη για την προσευχή. Γι' αυτό οι πατέρες μιλούν συνδυασμένα περί νύψεως και προσευχής. Η νύψη διατηρεί το νου σε διαρκή εγρήγορση και ετοιμότητα και η προσευχή φέρνει τη Θεία Χάρη. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε διαφόρους τρόπους.